Διοργανώνουμε το τρίτο τουρνουά τένις βετεράνων. Είναι η τρίτη χρονιά. Την πρώτη και τη δεύτερη χρονιά το διοργανώσαμε ως φίλοι του τένις. Και αυτή τη χρονιά μπορούμε επίσημα να πούμε ότι έχουμε φτιάξει σύλλογο, ο οποίος το όνομά του είναι Σύλλογος Αντισφαίρης Κορίνθου Πήγασος. Και ευελπιστούμε ότι θα έχει την μεγαλύτερη επιτυχία από ό,τι είχε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Να σας πω ότι πέρσι έλαβαν μέρος 104 αθλητές και φέτος ευελπιστούμε να περάσουμε τους 120. Το τουρνουά θα ξεκινήσει 23 Ιουλίου και ο τελικός θα γίνει στις 10 Αυγούστου. Να σας ενημερώσω για τις κατηγορίες, ότι έχουμε κατηγορίες ανδρών και γυναικών. Οι βετεράνοι, οι άντρες ξεκινάνε πάνω από 35 χρονών και οι γυναίκες πάνω από 30. Οι μικρότεροι δεν μπορούν να λάβουν μέρος σε αυτό το τουρνουά. Έχουμε 35, κατηγορία 35 συν, 45 συν, 55 συν και 65. Και στις κατηγορίες μία κατηγορία από 30 συν. Είναι ένα τουρνουά το οποίο έχει μαθευτεί πανελλαδικά και έρχονται πάρα πολλοί αθλητές και ειδικά από την Αθήνα. Και μάλιστα έρχονται και καλοί πρωταθλητές στην κατηγορία του, στο νούμερο 1 της κατηγορίας των Αθηνών. Μαζί με αυτές τις εκδηλώσεις κάνουμε και άλλα πράγματα, βραβεύουμε μαθητές και άλλους Κορίνθιους οι οποίοι έχουν διαπρέψει. Φέτος θα κάνουμε και θα βραβεύσουμε τον καλύτερο αθλητή σε ήθος και έχουμε και μερικές εκπλήξεις. Ευελπιστούμε ότι θα μας τιμήσει με την παρουσία της και μια Ολυμπιονίκη στους αγώνες αυτούς, την οποία θα την τιμήσουμε και θα κάνει και τις βραβεύσεις των αθλητών. Ο Σύλλογος είναι πολλά μέλη, δικό είναι. Ο Σύλλογος ξεκίνησε φέτος να κάνει εγγραφές. Αυτή τη στιγμή έχουμε 36 μέλη και όλοι ασχολούνται με το τένις θέλουν να γραφτούν. Και να σας πω ότι έχουμε και μια αιτήσια συνδρομή, στην πιο μικρή στην Ελλάδα, είναι 10 ευρώ και μόνο. Αλλά θέλουμε άτομα που ασχολούνται με το τένις, να μην έρθουν μόνο για να ψηφίσουν, να ασχολούνται και να βοηθήσουν το Σύλλογό μας. Και μας τιμούν και πάρα πολλοί Κορίνθιοι επιχειρηματίες, οι οποίοι θα είναι χορηγοί σε αυτή την προσπάθειά μας.